Είμαστε λοιπόν εδώ, έχει πάει 12 και 39 πρώτα λεπτά, μία παρά 20 δηλαδή. Και στο σημείο αυτό, με πολύ μεγάλη χαρά, θα υποδεχτούμε δύο αγαπημένους πρωταγωνιστές στο θέατρο και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Καλή σας μέρα, αγαπητέ κύριε Μαρκουλάκη, θα ξεκινήσω από εσάς. Και κύριε Χιλάκη, συνεχίζω με εσάς. Να μιλάμε στον Ενικό καλύτερα. Νομίζω ναι. Για να το κάνουμε λίγο πιο άμεσο. Ναι. Μία παράσταση που έκανε το γύρο της Ελλάδας. Πέρασε από την Επίδαυρο, την άνοιξε κιόλας την Επίδαυρο. Άνοιξε την Επίδαυρο, ναι. Φτάνει στην Αθήνα. Μια παράσταση η οποία είναι από αυτές που λέμε διαχρονικές, διότι και ο συγγραφέας κατάφερε να γράψει ένα έργο που όσες φορές και αν το δεις και αν το ακούσεις, θα είναι σαν να ακούς τα της προσωπικής σου ζωής, τα της ζωής σου. Τι θα δούμε στην Αθήνα και πότε, ξεκινώντας? Νομίζω ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος επιθυμεί να δει την παράσταση στην Αθήνα, ξεκινώντας από το Ηρώδιο τώρα την 5η 6 και την Παρασκευή 7 του μήνα. Ιδίπους Τύρανος. Ιδίπους Τύρανος, μια πολύ κλασική παράσταση σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εκδοχή της. Η οποία εμάς πρέπει να σας πω ότι μας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο την έχει υποδεχτεί ο κόσμος. Δηλαδή, πάμε στις ιδιαιτερότητες για όσους δεν έχουν διαβάσει όλα τα πραγματικά πολύ καλά σχόλια που πήρατε από τον τύπο και από τις κριτικές και από τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ανέλπιστα καλά. Και πραγματικά, το ενδιαφέρον όμως για μένα, θα σας πει ο Εμίλιος για το τι είναι η παράσταση. Ναι. Αυτό το οποίο κρατάω εγώ είναι το πώς έχει λειτουργήσει η παράσταση στον κόσμο. Όχι στο ιδεασμένο κοινό, στο κοινό το οποίο αγαπά το αρχαίο δράμα και το παρακολουθεί, γιατί αυτή πραγματικά τη θεώρησαν μια τομή στις παραστάσεις αρχαίου δράματος τα τελευταία χρόνια, για το πώς έχει λειτουργήσει στο πλατήκινο. Ναι. Το οποίο έρχεται σε περιοχές, ας πούμε, όπως η Σαλαμίνα. Διαλέγω ένα σημείο. Και ήταν όρθιο το κοινό και χειροκροτούσε και φώναζε μπράβο. Σε τι? Ένα κοινό της Σαλαμίνας το 2012, σε μια παράσταση του Ειδίποδα Τυράννου. Έτσι. Αυτό για μένα είναι αισιόδοξο. Είναι το μεγαλύτερο κέρδος, καταρχάς. Mm. Για όλους μας, όχι μόνο για εσάς. Λοιπόν, Εμίλια, τι διαφορετικό έχει η παράσταση? Ψάχνουμε συνεχώς να βρούμε το διαφορετικό. Καταρχήν, έχει τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, έναν υπέροχο ηθοποιό, που είναι τιμή μου να συνεργάζομαι μαζί του και πραγματικά νιώθω πολύ ασφαλής στη σκηνή μαζί του. Έχει μια σκηνοθεσία ενός Λιθουανού, ο οποίος είναι πιο Έλληνας από εμάς, γιατί έχει την ελληνική παιδεία. Περισσότερο ίσως από εμάς. Γιατί σαν κέντρο Ευρωπαίος έχει διαβάσει αυτούς τους παγκόσμιους συγγραφείς. Είναι εκτιμά περισσότερο ο ξένος στην κουλτούρα της Ελλάδας, έτσι. Μας βλέπει και πιο απροκατάληπτα. Ναι. Ναι. Και πιο μη ελληνοτικά. Αυτό είναι η λέξη κλειδί, ίσως το απροκατάληπτο. Σωστά. Εμείς είμαστε προκατηλημένοι με εμάς. Αυτό το πρόβλημα. Πήραμε λοιπόν τον Ειδίποδα Τύρανο, τον πιο γνωστό τίτλο παγκοσμίως μαζί με τον Άμλετ. Και τι κάναμε? Το δώσαμε σε ένα Λιθουανό να το διαβάσει, να ανακαλύψει ποια είναι η αξιοπρέπεια που πρέπει και εμείς να κρατήσουμε σαν λαός, το δύσκολο καιρό που ζούμε. Αυτό κάνει ο Ειδίποδα στο τέλος. Έχει βγάλει τα μάτια του όταν έχει μάθει ότι χωρίς να ξέρει έχει πράξει λάθος, αυτοτιμωρείται και συνεχίζει να ζει. Αυτή η αξιοπρέπεια λοιπόν είναι η παράστασή μας. Η αξιοπρέπεια, η περηφάνεια. Είμαστε 11 ηθοποιοί επί σκηνής, 11 άντρες, στα πρότυπα του αρχαίου ελληνικού ανεβάσματος. Τρεις υποκριτές, ο κύριος Μαρκουλάκης, ο κύριος Αμπουτζής και εγώ, κάνουμε όλους τους ρόλους του δράματος, όπως ο Σοφοκλής είχε ενεντάξει τον τρίτο υποκριτή για να γίνει η σύγκρουση μέσα και να δημιουργηθεί μεγαλύτερη δραματική κορύφωση στα έργα του, και κάνουμε τον Ειδίποδα. Και συμβαίνει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε φανταστεί εμείς οι ίδιοι ότι κάναμε. Εκείνη τη στιγμή που τελειώνει η παράσταση, το χειροκρότημα του κόσμου είναι περισσότερο προσκλητικό παρά αποχαιρετιστήριο. Είναι σαν να μας λένε, αν ήμασταν rock band, θα μας φωνάζανε encore. Αν ήμασταν τραγουδιστές, επίσης. Είναι σαν εκείνη τη στιγμή το χειροκρότημα να είναι, μείνετε λίγο ακόμα. Δεν έχετε να μας πείτε και κάτι άλλο. Είναι πραγματικά προσκλητικό, δεν είναι αποχαιρετιστήριο. Και έχω πάρα πολλά χρόνια να ζήσω κάτι τέτοιο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολύ καιρό να δω ανθρώπους με τόσο γεμάτα ικανοποίηση μάτια. Κοιτάξτε και οι δύο αυτά. Αυτό. Και είναι μαγικό πραγματικά. Μιλάμε με πολύ καλά λόγια για την παράστασή μας, που είναι ναι, ελαφρά γενές, αλλά στην πραγματικότητα μας συμβαίνει. Πρώτον, γιατί μας συμβαίνει κάτι εσωτερικά. Δεύτερον, είναι λόγια που έχουν πει άλλοι. Τρίτον, και εμείς οι δημιουργοί, οι ηθοποιοί, δεν είναι για μας πολύ εύκολο να βρεθούμε σε συνθήκες. Όσο και αν προσπαθούμε, όσο και αν κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, σε συνθήκες που όλα κλειδώνουν σωστά. Δηλαδή, ότι καταφέρνεις να πάρεις ένα έργο με πολύ σπουδαίο περιεχόμενο, με πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, να το φτιάξει μια πολύ ενδιαφέρουσα φρέσκια παράσταση και να αφορά ένα πολύ διαστρωματωμένο κοινό. Τόσο καλή ηθοποιία. Δηλαδή, νιώθεις άνθρωποι ότι ο λόγος για τον οποίο έγινες ηθοποιός, έγινες καλλιτέχνης, είναι από τις φορές που νιώθεις ότι εκπληρούνται.
Και ότι είσαι ηθοποιός. Ότι ποιείς ήθος εκεί. Ναι, δεν συμβαίνει, δεν συμβαίνει. Ερώτηση πάντα. Τώρα. Τι είδατε πηγαίνοντας εκεί έξω, σε ολόκληρη την Ελλάδα, από την Επίδαυρο που ξεκινήσατε μέχρι τις μικρές περιοχές της χώρας? Γιατί την περιοδία σας φέτος την κάνατε με ένα καλό έργο, με ένα έργο αξιώσεων σε πολύ δύσκολες μέρες. Ναι, και σε μαύρες μέρες. Ένα έργο το οποίο δεν είναι εύκολο. Σας το σκοτίνιαζαν λιγάκι. Δεν είναι εύκολο να το διαλέξει κανείς να το δει. Παρ' όλα αυτά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Σας το σκοτίνιαζε λίγο η ψυχολογία του κόσμου? Λοιπόν, να σου πω ευθέως, όχι. Εγώ είμαι σαν ιδιοσυγκρασία ελαφρώς, αφελώς αισιόδοξος. Παρ' όλα αυτά έχω να σου πω ότι ενώ έχω περάσει και εγώ μαζί με όλους εμάς την κατάθλιψή μου και τη μελαγχολία μου αυτά τα χρόνια για το γύρο μου, όχι μόνο για το οικονομικό, αλλά για το που υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Για την προοπτική. Έχω να σου πω ότι ο Αρμαγεδόν, τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή να παρουσιάζεται πολύ συχνά από τα ΜΜΕ, δεν είναι μια πραγματική κατάσταση της χώρας. Υπερβάλλουμε δηλαδή τα κανάλια. Εγώ αισθάνομαι ότι υπερβάλλουμε. Γιατί? Για να μην παρεξηγηθώ. Δεν εννοώ, καταρχάς τους ανέργους δεν τους βλέπεις έξω. Τους ανθρώπους που πραγματικά υποφέρουν δεν τους βλέπεις να κάνουν βόλτες στους δρόμους. Αλλά η αίσθηση που έχω της χώρας, η αίσθηση που έχω των ανθρώπων στην περιφέρεια, καταρχάς το λέγανε και οι ίδιοι, δεν είναι δική μου φαντασίωση, ναι, ας πούμε, ενός περιηγητή. Η αίσθηση που μου περνούσαν οι άνθρωποι με τους οποίους μιλούσαμε και μιλούσαμε με πολλούς, είναι ότι έχουν δυσκολευτεί, ότι τα πράγματα πάνε πολύ πιο δύσκολα, ότι οικονομικά έχουν στενευτεί πολύ. Ταυτόχρονα όμως η ζωή συνεχίζει να ανθίζει. Με τον τρόπο που άνθιζε πάντα στην Ελλάδα. Η ζωή πάντα στην Ελλάδα άνθιζε πάνω σε βράχια. Οι γελιές ανθίζουν σε βράχια. Το ίδιο συμβαίνει και στην κοινωνική ζωή. Ανθίζει η ζωή. Οι άνθρωποι ήταν έξω στα καφενεία, πηγαίναν στα θέατρα, όχι μόνο σε εμάς και σε άλλες παραστάσεις. Με μεγαλύτερη δυσκολία, με μειωμένο εισιτήριο, αλλά πήγαιναν. Κυκλοφορούσαν στους δρόμους, ερωτεύονταν, χαιρόντουσαν, γελάγανε. Θέλω να πω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι η προφητεία για το κακό είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όσο περισσότερο μιλάς για το κακό που θα συμβεί, τόσο περισσότερο αυτό έρχεται κοντά σου. Το έχουμε δει, δηλαδή στην οικονομία αυτό ισχύει 100%. Mm-hmm. Θα προτείνω μια στάση ελπίδας και συγκρατημένης αισιοδοξίας. Ναι. Καλό αυτό. Θέλω γιατί να ρωτήσω μας χρειάζεται και σαν εργαλείο, όχι γιατί είμαστε χαζοβιόλιδες. Γιατί αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία, η πίστη του ενός των άλλων, μας χρειάζεται σαν εργαλείο για να βγούμε πραγματικά από τα προβλήματά μας. Θα κληθούμε την ανακαλύψουμε λίγο πολύ όλοι μας. Δηλαδή, θα πιάνεις πάτο, μετά δεν έχεις παρά να πιαστείς από μια σανίδα σωτηρίας που θα βρεις μέσα σου. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Η δουλειά μας, εμάς, προσφέρει ανακούφιση. Γιατί λέμε ιστορίες και λόγια μεγάλων ανθρώπων. Εμείς αυτό κάνουμε. Οι παραμυθάδες είμαστε. Οι μοντέρνοι παραμυθάδες. Θα έρθει λοιπόν ο άλλος σε περίοδο κρίσης να ακούσει τα λόγια του Σοφοκλή στη μετάφραση του Μήνου Αβολονάκη. Δηλαδή, θα έρθει γιατί μπορεί να εμπιστευτεί τους υποκριτές γιατί τους αγαπάει, γιατί είναι λαοφιλής, μπορεί να αγαπάει το έργο, δεν έχει σημασία. Θα έρθει όμως για να ακούσει κάτι, μήπως τον βγάλει από το αδιέξοδο. Yeah. Και η δικιά μας η δουλειά, επειδή είναι ανακουφιστική, προσφέρει εξόδους από το αδιέξοδο. Όχι τη μεγάλη έξοδο. Όχι, δεν είναι εύκολη αυτή. Προσωπικές, μικρές. Ναι. Να φύγουμε από την κατάθλιψή μας. Είπες ότι το ζουμί όλου του έργου είναι η αξιοπρέπεια. Mm. Έχουμε αξιοπρέπεια, μπορούμε να έχουμε αξιοπρέπεια σήμερα. Και πρέπει. Μπορούμε. Τι σημαίνει αξιοπρέπεια για κάποιον ο οποίος έχει χάσει τόσο πολλά, μικρή ή μεγαλύτερη ποσοστιαία, το κομμάτι αυτό το κοινωνικό που έχει στερηθεί πολλά. Πώς μπορεί λοιπόν αυτός που έχει χάσει τόσο πολλά να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του? Τι πρέπει να κάνει? Υπάρχουν δύο τρόποι. Εγώ αυτό κάνω τουλάχιστον. Εγώ προσπαθώ να παράξω ή να συμπαράξω με μεγάλους θεσμούς, όπως είναι το Διπεθέ Βόλου και το Φεστιβάλ Αθηνών, που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα γινόταν η παράσταση, ούτε η περιοδία. Προσπαθούμε λοιπόν να συμπαράξουμε και επίσης να μην ακούμε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, τον Αρμαγεδόνα, ο οποίος έρχεται. Περίμενε να σου κάνω κρίσιμη ερώτηση. Μπορείς να συμπράξεις, να συμπαράξεις, να δουλέψεις, να μπεις μαζί με άλλες μεγάλες δυνάμεις? Και τι θα κάνεις στον εγωισμό σου, Εμίλια? Δεν το χρειάζομαι, άμα έχω τον Κωνσταντίνο. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, ναι, στον Εμίλιο που το έχει αποδείξει. Αναφέρομαι σε όλους τους υπόλοιπους που μέχρι σήμερα αυτό το εγώ μας προστατεύαμε και βγάζαμε μπροστά. Σήμερα καλούμαστε να το κόψουμε στη μέση και να το βάλουμε δίπλα στο μισό εγώ κάποιου άλλου. Έχετε δει τα κόμματα τα οποία μας κυβερνάνε? Είναι προσωπικά εγώ. Μια ιδέα την έχω πάρει. Μπράβο, προφανώς το λέω ρητορικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην ηγεσία των κομμάτων παλεύανε τα τελευταία 20 χρόνια να σκαρφαλώσουν στην καρέκλα. Ναι. Είναι απίστευτο, όλοι τους. Και λες, ωραία, ανεβήκατε. Για πες μας και το παραμύθι τώρα, γιατί εγώ, δουλειά μου είναι να το πω το παραμύθι. Ίσως εγώ είμαι πολύ πιο σύνευνος της πολιτικής, ναι, από τον πολιτικό αρχηγό. Στο παραμύθι έχουμε αποσιοποιητικά.
το βασικό πρόβλημα, το κοινωνικό, δεν έχει να κάνει ούτε με τα μέτρα, ούτε με το αν η ζωή από 1.800 πηγαίνει στα 1.500 ευρώ. Δεν αποτιμάται. Έχει τι. Δεν αποτιμάται η χαρά της ζωής σε 300 ευρώ. Καταλαβαίνω την έλλειψη και δεν μιλάω εκ του ασφαλούς, γιατί και η δική μου ζωή έχει περιοριστεί πολύ. Το βασικό όμως πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το βασικό πρόβλημα είναι η αίσθηση της αδικίας που έχει ο κόσμος. Ναι. Εάν τα προβλήματα, εάν είχαμε έναν εξωτερικό εχθρό, όπως η μάνα μου που γεννήθηκε μέσα σε ένα πόλεμο και έζησε στην Αθήνα, στην Πλάκα, μέσα σε ένα πόλεμο, τη κόψανε τη σύνταξη της γυναίκας 2-3 φορές. Και λέω, πώς σου φαίνεται μάλλον αυτό που σημαίνει. Μου λέει, παιδί μου, κοιτάξτε, πρώτον είναι άδικο. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι αυτή θα είναι η λύση. Τρίτον, καταλαβαίνω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Τέταρτον και σημαντικότερον, εγώ στην Πλάκα όταν ήμουν παιδάκι, για να πάω στο σχολείο, από το σπίτι μου στο σχολείο, πέρναγα σε δρόμους που υπήρχαν πτώματα σε τυμπανιαία κατάσταση. Η μητέρα σου, όχι εσύ. Έτσι ακούστηκε. Η μητέρα μου, ναι. Αυτή η εικόνα λοιπόν, που εγώ δεν μπορούσα να τη φανταστώ, έτσι, με κάνει να βλέπω ότι υπάρχει μια γενιά ανθρώπων που είναι πολύ πιο σκληραγωγημένοι και πολύ πιο έτοιμοι να μπουν μέσα στις δυσκολίες. Αυτό που όλους μας ενοχλεί πολύ, είτε έχουμε χάσει, είτε έχουμε χάσει λιγότερα, είτε έχουμε χάσει πολλά, είναι η αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο χάνουμε είναι άδικος και ατελέσφορος. Αυτό πιστεύω είναι, ότι έτσι. Όλοι οι Έλληνες, αν μπορούσαν να μας πούνε ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, mm-hmm. είναι δίκαια και θα βγούμε από την κατάσταση αυτή, θα υποστηρίζαμε τους κυβερνούντες. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Ραντεβού λοιπόν για περισσότερα Ειδίπους Τύραννος βεβαίως, 6 και 7 Σεπτέμβρη στο Ηρώδιο, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον Εμίλιο Χιλάκη, τους οποίους και πολύ ευχαριστούμε που ήσαν. Καλό χειμώνα να ευχηθώ στις παραστάσεις. Καλό φθινόπωρο τουλάχιστον. Καλό φθινόπωρο καταρχήν. Είναι νωρίς. Επόμενη σεζόν. Οργανώστε τη σωστά και εμείς θα είμαστε εκεί για να σας απολαύσουμε. Και από το Μαρκουλάκη και το.